Ο φίλος μας εδώ θέλει να μιλήσει. Εδώ. Χαιρετώ τους καλούς συναδέλφους. Από την πρώτη μέρα. Αγωνιστές. Μάχημος, έτσι. Έχει την τελευταία μάχη. Κάνει τα πάντα. Εντάξει, να μην την υπερβάλλουμε κιόλας, αλλά νομίζω δεν κάνεις και περιφρούρηση. Τα πάντα. Τα πάντα. Προεδρεύεις, συντονίζεις, κάνεις τα θέματα σου στα αθλητικά. Παιδιά, είμαστε η γενιά που πλήττεται περισσότερο από όλα. Γιατί είμαστε στο μετέχμιο του να θεωρούμαστε νέοι. Νέοι μπορεί να νιώθουμε, ηλικιακά όμως δεν είμαστε. Είμαστε και λίγο πριν τα πρόθυρα μιας άλλης γενιάς ανθρώπων, η οποία έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Είναι η γενιά του Πολυτεχνείου και το λέω με όσο δυνατή φωνή μπορώ να έχω τότε τη στιγμή. Και το παραδέχτηκε και η κυρία Μπακογιάννη της προάλλησε σε ένα κανάλι που φιλοξενήθηκε. Άρα, όταν η κυρία Μπακογιάννη το παραδέχεται, εγώ γιατί να μην το ξαναπώ. Ότι αυτή η γενιά και η γενιά του πατέρα της είναι οι δύο γενιές που κατέστρεψαν την χώρα μας. Που ανεχτήκανε οικονομικά συμφέροντα, που γίνανε δούλοι των συμφερόντων αυτών και πετάξανε μια χρυσόσκονη στον ελληνικό λαό και το κοιμήσανε. Αν αυτό που ζούμε δεν είναι τρομοκρατία και δεν είναι ίσως η πιο μαύρη εποχή της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού τόπου, της Ελλάδος μας, τότε τι είναι. Χθες το μεσημέρι ετοιμαζόμουν με το αρχείο μου, γιατί τα γραπτά μένουν, λέει ο σοκός λαός στο κομμάτι της δημοσιογραφίας, και βρήκα δημοσίευμα 1990 Φλεβάρης 27, αν δεν κάνω λάθος, εκείνης της χρονιάς, ο παππούς Μπαμπάση Μητσοτάκης έλεγε να κλείσει η ΕΡΤ. Και από πίσω σε αυτό το δημοσίευμα της ελευθεροτυπίας έλεγε ότι με νόμο στη Βουλή περάσανε οι Έλληνες βουλευτές εκείνης της εποχής, νόμο που έλεγε παραγράφονται τα δικήματα προηγούμενων υπουργών, κυβερνήσεων. Το 2002 κάποιος άλλος νόμος ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για παραγραφή υπουργικών παρατυπιών. Λαμογιακών καταστάσεων. Έτσι, μπράβο. Τώρα περνάνε όλα με τροπολογίες σε νόμους και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Αν αυτό, για το ξέρω εγώ αυτό. Και πας και λίγο παιδεία μέσα. Λίγο υγεία, λοιπόν, και λίγο ΕΡΤ και σε κομπλέ. Και όσο αφορά την ΕΡΤ, επειδή επικαλέστηκα αυτό το δημοσίευμα της ελευθεροτυπίας και δυστυχώς δεν το έχω μαζί μου για να, να γίνω ακόμα πιο πιστευτός. Άκου λίγο. Ναι, πρέπει να σου πω. Ήθελα να ξέρω μαζί με το όνομα θα αλλάξουμε και αυτό το σήμα. Πιθανό. Ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι την ΕΡΤ τη θέλανε όλες οι κυβερνήσεις που περάσαν αυτά τα χρόνια στη χώρα μας και ταυτόχρονα θέλανε να την αλλάξουν. Αλλά περιέξα τον πιο άσχημο τρόπο. Και έρχομαι και λέω, μέσα σε όλα αυτά, που και που σου πετάνε και κάτι τρομοκρατικά χτυπήματα, έτσι για να δένει το γλυκό, και ρωτάω, γιατί πολλοί πολιτικοί... Τώρα εσύ με αυτά τα γυαλιά που φοράς φαίνεσαι σαν τρομοκράτης, βγάλε τα λοιπόν. Λοιπόν. Και ρωτάω λοιπόν. 5 μήνες εδώ τρομοκράτης είναι, μα το πάνε, ναι. Υπουργή, ρε, και ρωτάω λοιπόν. Παράνομος και λοιπά. Γιατί τις πέφτουν όλοι να καταδικάσουν και έτσι έπρεπε να γίνει την τρομοκρατική ενέργεια που τέτοια μοιάζει στο Ηράκλειο και να δηλώνουν όρφες του καναπέ με ό,τι χιδαίο μπορούν να προβάλλουν τα ελληνικά κανάλια, ποιος τα έχει με πια, αν φοράει string ή τάδε ή όχι. Και αν οι πολιτικές σοβαρές... Αυτά τα διαβάζει και ο Αγγελίδης κάθε μέρα, σε πληροφορώ, και μένει 10 λεπτά στη συγκεκριμένη εφημερίδα με τις Αγγελίδης, εδώ με κατηγορεί. Λοιπόν, αν αγαπάει τόσο καιρό που είμαστε μαζί με κατηγορεί. Αν είναι σεξι κάθε... μικρή μεγάλη καλλιτέχνη. Δεν είμαστε τη έξι πάντως. Λοιπόν, αυτό, αν αυτά είναι τα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν και ψάχνουμε τον τρόπο να τα λύσουμε, με γεια μας και με χαρά μας. Λοιπόν, και λέω, απλά λες εσύ ότι πότε... προσπαθούν να υπνοτήσουν τον κόσμο. Έτσι, με κάθε μορφή.